Ο Κώστας Βαγενάς μιλά πάντα με συγκίνηση για το πατρικό του σπίτι, το όρφανο τροφείο. Εκεί μεγάλωσε από 40 ημερών μωράκι. Από το στόμα του δεν έχουν βγει ποτέ λέξεις πατέρας και μητέρα. Δεν έχει κανέναν απολύτως συγγενή στη ζωή του. Στα επισκεπτήρια του ορφανοτροφείου ήταν το παιδάκι που κρυβόταν από ντροπή, γιατί για εκείνον δεν υπήρχε ποτέ καμία επίσκεψη. Στο στρατό ήταν ο φαντάρος που δεν ζήτησε ποτέ άδεια. Δεν είχε κανέναν. Σε σημείο που η όλη κατάσταση να προκαλέσει το ενδιαφέρον του διοικητή του, ο οποίος το συμπόνεσε και του ανέθετε δουλειά στο στρατόπεδο για ένα χαρτζιλίκι. Από μικρό παιδί προσευχόταν να τον αναζητήσει κάποτε κάποιος. Στο ορφανοτροφείο από την πρώτη μέρα που πήγα ένιωσα βαρβαρότητα. Δίπλα στο ίδρυμα είχε κάτι περιβόλια και πήγαινα και καθόμουν στα δέντρα και έκλαιγα. Να είναι καλά αυτή η γυναίκα που με έκανε. Να είναι καλά. Ο Θεός να την έχει όπου έχει καλά. Ξέρετε γιατί? Γιατί με πήγε στο ορφοκομείο. Δεν με πέταξε. Εγώ ήρθα εδώ πέρα πιο πολύ για να γνωρίσω εσάς και να σας πω ότι κάνετε ένα πολύ καλό λειτουργήμα. Αχ, μπράβο σας. Είστε τόσο γλυκός. Και θέλω σας παρακαλώ, εάν υπάρχει κάποιος δικός μου, όχι να τον ταλαιπωρήσω να έρθει εδώ, να μάθω. Να μάθω πράγματι ότι κάποιος ήμουνα και είμαι. Δεν μπορεί ο Θεός να με κατέβασε έτσι για να τυραννιστώ μέχρι σήμερα. Να μην έχω να φάω αύριο. Αύριο δεν έχω δουλειά εγώ. Τώρα δεν κάνετε καμία εργασία? Δεν κάνω καμία εργασία. Ήμουν στον ΑΕΔ, αύριο τελειώνω. Θα με πετάξουν έξω από το σπίτι με ένα αύριο. Η μητέρα σας, η Κασιανή Βαγενά, ζούσε στο χωριό Γαβαλού της Ετωλοκαρνανίας. Ήταν ένα από τα πολλά παιδιά μιας οικογένειας, 5 για την ακρίβεια. Αυτή ήταν το μεγαλύτερο παιδί, μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια, 7 μελής. Ζούσανε σε μια καλυβούλα, ήταν μέρες που ζούσε με μια χούφτα σταφίδες ολόκληρη οικογένεια. Στον πόλεμο του 40, η μητέρα σας αναγκάστηκε να φύγει από το χωριό. Έχουμε εντοπίσει την κόρη της αδερφής της Γεωργίας, την πρώτη σε εξαδέλφη λοιπόν, την Ξανθή. Και έχουμε εντοπίσει και την Ελισάβετ Βαγενά Πετσιά, που είναι η κόρη του θείου σας, του Θωμά. Δηλαδή η Κασιανή έφυγε από το χωριό και δεν έδωσε κανένα ζημάδι. Όχι, όχι, κανένα. Σημεία ζωής καθόλου. Όταν την επισκεφθήκατε στο νοσοκομείο που ήταν ήδη κατάκητη γυναίκα, κλινήρης, σας είπε τίποτα άλλο για τη ζωή της? Όχι, για τη ζωή της τίποτα. Τίποτα. Απλώς δεν γνώριζε για τα αδέρφια, δεν τα γνώρισε. Ναι, δεν έβαλε, ναι. Δεν έλεγε τα... Ναι, ναι, τίποτα δεν έλεγε. Καθόλου. Δεν τους αναγνώρισε. Δεν τους αναγνώρισε, με τον μπήκα μέσα, δεν... Πόσα χρόνια, είχαν περάσει πάρα πολλά χρόνια όμως. Τι να αναγνωρίσει? Ναι. Χαρτί οδησία, δεν είναι αυτό. Μισθοποίηση στοιχεία μέσα. Ναι. Στις 12/3/56 ήρθε, λέει, στο ίδρυμα αβάπτης στο βρέφος σε ηλικία 1 μηνός και 7 ημερών. Είναι μόνος του. 56 χρόνια βιώνει την απόλυτη μοναξιά. Την απόλυτη μοναξιά. Δεν τον έψαξε ποτέ κανείς, δεν τον υιοθέτησε ποτέ κανείς. Δεν το ξέρα, δεν ξέραμε. Βεβαίως. Ωραία. Καιρός είναι να ανοίξω μη σαν καλιά. Το όνομα. Και σπίτι. Να συγκινείτε πάρα πολύ, μου το λέτε αυτό, ότι θέλετε να ανοίξετε την αγκαλιά σας. Έτσι πρέπει. Ναι. Γιατί για αυτό τον άνθρωπο δεν άνοιξε ποτέ καμία πόρτα. Ναι, αφού δεν ανοίξαν αυτοί ειλικρινά. Που ξέρανε κάτι. Αυτή η μαμά του, πρώτα, να ξέρουμε εμείς ότι υπάρχει αυτό το παιδί, να το βρούμε. Δεν θέλω να σας προβληματίσω. Δεν θέλω να ζητήσω τίποτα από εσάς. Όχι, όχι. Μία ζεστή αγκαλίτσα θέλω, τίποτα άλλο. Και να σας έχει ο Θεός πολύ καλά. Εσάς και την οικογένειά σας. Ευχαριστώ που ήρθατε να με δείτε.
θέλω να σας πω ότι δεν έχει μπει ποτέ σε συγγενική αγκαλιά αυτός ο άνθρωπος. Πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Από σήμερα. Στην αγκαλιά μας, στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ. Γιατί να μην έρθουμε. Μέσα από τα γουάδια της καρδιάς μου. Μια καρδούλα έχω. Μόνη της η κακόμηρα. Δεν ξέραμε. Χάρηκα που ήρθατε. Μου δώσατε δεν ξέρω τι. Χαρά. Με κάνατε 15 χρονών παιδί με κάνατε. Αδέρφια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να σας πω. Εγώ απλώς δεν έχω λόγια. Κεραβίκη μου ευχαριστώ. Ξέραμε ότι μην έχω τη μανούλιτσα μου. Ας μην έχω τη μητέρα μου. Έχω τις κυρίες. Ξαδέρφια. Θα ανταλλάζουμε ένα τηλέφωνο. Ναι. Να έρθουν να δουν που μένω. Ένα να χρόνια πάω, πολλά. Δεν θέλω καλή τίποτα. Χρονιά, ένα κάτι. Δεν θέλω τίποτα. Μια σωστή αγκαλίτσα ήθελα και την κέρδισα απόψε. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ.